Το στάδιο ειρήνης και φιλίας ήταν κατάμεστο και ο Ολυμπιακός, απόλυτα πεινασμένος, να καταπιεί και την Μακάμπι Τελαβίβ. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν λοιπόν των Ισραηλινών με 95-89 και παρέμειναν αγκαλιά με τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή της βαθμολογίας. Το κακό νέο ήταν ο τραυματισμός του Κώστας Λούκα, ο οποίος τραυματίστηκε στη μέση και δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Με την διάγνωση να αναφέρει πως ο άσος Ολυμπιακού υπέστη μυϊκό σπασμό, κάτι που καθιστά δύσκολη τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε στην αρχή της διαβολοβδομάδας, ενώ ακολουθεί ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με αντίπαλο την Έφες. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η Μακάμπι προηγήθηκε 10-21 στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός όμως κατάφερε να ισορροπήσει το μάτς και με κορυφαίους του Σταρίκ Μπλακ και Σάσα Βεζέγκοφ έφερε τη διαφορά στο μείον 1, 24-25 για το πρώτο δεκάλεπτο. Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός έσφιξε την αμυνά του, δέχτηκε μόλις 11 πόντους, ενώ σκόραρε 27 και κάπως έτσι είχαμε τη διαφορά στο συν 15, 51-36 με τον Σακίλ Μακίζικ να αναλαμβάνει δράση με εντυπωσιακά καρφώματα. Οι Ισραηλοί όμως προσπάθησαν να περάσουν την μπάλα στη ρακέτα, φόρτωσαν από 3 φάουλ του Φαλ και Μπλακ και με επιθετική αιχμή τον άγνωστο μέχρι τώρα Σόρκιν μείωσαν αρχικά στους 7 πόντους και στη συνέχεια στους 4, 73-69, 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Πίτερς και Λαρετζάκης όμως μίλησαν από την περιφέρεια, όπως βεβαίως και η εξαιρετική άμυνα. Η Μακάμπι ξαναεπέστρεψε στο μείον 6, 89-83, αλλά ο Τόμας Γουόκαπ με ένα τρίποντο έκανε το 92-83, 48 δεύτερα πριν από το τέλος. Και κάπως έτσι το έργο έλαβε τέλος. Για την ομάδα του Ολυμπιακού, πρώτο σκόρερ ήταν ο Σάσα Βεζέγκοφ που είχε 23 πόντους και 9 rebound. Καταπληκτική εμφάνιση του Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος μπορεί να έχει 9 πόντους, αλλά έκανε ρεκόρ με 12 assist. Ενώ τα 9 rebound του Λαρετζάκη ήταν ατομικό ρεκόρ για τον ίδιο. Από την άλλη πλευρά, ο Σακίλ Μακίσικ είχε 13 πόντους. Για την Μακάμπι Τελαβίβ, ο Ρόμαν Σόρκιν έκανε ένα καταπληκτικό μάτς με 23 πόντους, ενώ ο Μπόλτουιν είχε 14 και ο Άνταμς 13.